Η κυρία Λαμπάς Θεόνη, η προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών της ΕΚΔΙΧ, θα μας παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νομικού πλαίσιου για τις ρυθμίσεις οφειλών κτλ. Κτλ. Ξεκινήσουμε με τις βασικές έννοιες του εξωδικαστικού. Ο σκοπός του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο σκοπός του είναι λοιπόν η συνολική αντιμετώπιση και ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών προς πιστωτές του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Γενικά η έννοια της βιωσιμότητας στον εξωδικαστικό είναι σημαντική, αφού στόχος είναι η διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, είναι οι επιχειρήσεις φυσικά που ετούνται την ένταξή του στον εξωδικαστικό, ο συντονιστής, ο οποίος προέρχεται από το Μητρό Συντονιστών, ο οποίος στην ουσία συντονίζει την όλη διαδικασία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, είναι τα πρόσωπα που συνδέονται, τα συνδεδεμένα πρόσωπα με τον οφειλέτη, τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν στην αίτηση, οι εργαζόμενοι ως πιστωτές, οι χρηματοδοτικοί φορείς επίσης ως πιστωτές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε με ειδικό προνόμιο με εξασφαλίσεις, είτε άνευ εξασφαλίσεων, το ελληνικό δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης επίσης ως πιστωτές, ο εκτιμητής ακινήτων, ο οποίος στην ουσία έχει σημαντικό ρόλο αφού καλείται να εκτιμήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, διότι όπως θα δούμε και πιο κάτω, ένας από τους βασικούς κανόνες του εξωδικαστικού είναι ότι οι πιστωτές δεν μπορούν να πάρουν λιγότερα από αυτά που θα παίρναν σε περίπτωση που έτρεχε το σενάριο της βίαιης ρευστοποίησης της περιουσίας. Ο εμπειρογνώμονας επίσης, ο οποίος είναι υποχρεωτικός στις μεγάλες επιχειρήσεις, προαιρετικός στις μικρές για να συντάξει το σχέδιο αναδιάρθρωσης και φυσικά οι συνοφιλέτες. Είναι αυτοί που ευθύνονται είτε για μέρος είτε και για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη. Πρόκειται για διαδικασία εξωδικαστική με πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης, δηλαδή η προσφυγή στο δικαστήριο δεν είναι υποχρεωτική. Χαρακτηρίζεται από την καθολικότητα των οφειλών και των δανειστών, δηλαδή ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλές προς τράπεζες, το δημόσιο και τους λοιπούς πιστωτές. Η καθολικότητα οφειλών σημαίνει στην ουσία ότι δεν μπορεί ο οφειλέτης να επιλέξει ποιους θα ρυθμίσει μέσω της σύμβασης, μέσω της αίτησης. Οφείλει στον πίνακα οφειλών να παρουσιάσει όλους τους πιστωτές. Χαρακτηρίζεται από διαφάνεια ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, αφού μπαίνει μία σειρά εγγράφων που παρουσιάζουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τυχόν καταθέσεις και όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Αξιοποιείται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, αφού στο Μητρό Συντονιστών εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαμεσολαβητές. Χαρακτηρίζεται από αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας στη διαδικασία, όπως θα δούμε και πιο κάτω, και από ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Όλη η διαδικασία πια γίνεται ηλεκτρονικά και έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοματοποίηση, ώστε τα έγγραφα που καλείται να βάλει ο οφειλέτης είναι ελάχιστα. Και προβλέπονται λύσεις ρύθμισης χρεών σε μακροχρόνιες δόσεις με δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής. Επίσης, για να δοθεί μια πρόταση λύσης, λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής και η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, των συνοφιλετών και των εγγυητών. Δηλαδή, είτε λαμβάνεται υπόψη ο έμφυα, όπως θα δούμε και πιο κάτω, είτε έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ώστε να αποτυπωθεί στην αίτηση η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων και η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής, η οποία προκύπτει από τον ίδιο τον οφειλέτη. Τηρείται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, κανένας πιστωτής δεν μπορεί να λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε αν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης έβγαιναν σε πληστηριασμό. Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι στην πρόταση αναδιάρθρωσης, αν προς έναν εμπράγματο πιστωτή γίνει μια πρόταση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει και υποθήκη, δεν θα μπορέσει αυτή η πρόταση να περάσει, γιατί αυτός ο πιστωτής θα έπαιρνε με αυτό το σενάριο λιγότερα. Ενώ ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν μπορεί να πάρει κανένας πιστωτής λιγότερα από όσα θα έπαιρνε σε σενάριο βίαιης ρευστοποίησης. Τηρείται η αρχή της ίμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών σε περίπτωση αδιάθετων ποσών, μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών σε πιστωτές βάσει γενικών και ειδικών προνομίων. Με βάση δηλαδή τον ανωτέρω κανόνα που είπαμε, όταν θα εξαντληθεί αυτό που είναι να πάρει, μετά έχουμε τον κανόνα της ίμετρης ικανοποίησης για το επιπλέον.
και απαιτείται συνεργασία οφειλέτη και πιστωτών και συνένεση πιστωτών στις προτάσεις, αφού για να επιτευχθεί η πρόταση ρύθμισης για να θεωρηθεί επιτυχής και να οδηγήσει σε σύμβαση αναδιάρθρωσης, χρειάζεται 60% ψηφοφορία, δηλαδή να λάβει θετικές ψήφους από το 60% των πιστωτών, εκ των οποίων το 40% πρέπει να ψηφίσει θετικά από τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους. Ποιους αφορά? Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, τις ατομικές, μικρές και μεσαίες και μεγάλες, που κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΗ. Επίσης, όπως υπόθηκε, αφορά πλέον και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με ηλεκτρονική αίτηση, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίες κατηγορίες μπορούν επίσης να αιτηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη ρύθμιση των οφειλών τους. Τα ίδια οφειλών που ρυθμίζονται. Ρυθμίζονται χρέη προς το δημόσιο, ΑΔΕ, ΔΟΗ, Τελωνία, ΟΤΑΜ, προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προς όλες τις τράπεζες, συστημικές, συνεταιριστικές και υποϋκαθάριση και τους λοιπούς ιδιώτες, οι μεγάλοι προμηθευτές. Η θελημένα άφησε ο νόμος έξω τους μικροπρομηθευτές ή εργαζόμενους, τους μικρούς πιστωτές και ο λόγος ήταν ότι δεν ήθελε σε αυτούς να υπάρξει κούρεμα. Ήδη οφειλών που ρυθμίζονται λοιπόν, οι οφειλές προς το δημόσιο συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις του δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες προς τη φορολογική διοίκηση αναφερόμαστε τώρα, που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/17, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Επίσης, ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ θα δείτε μία διαφοροποίηση, δηλαδή προς τη φορολογική διοίκηση θέλουμε να είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/17, ενώ στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αρκεί να έχουν γεννηθεί ως 31/12/17 και να βεβαιώνονται ως την ημερομηνία της αίτησης, επίσης με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Επίσης, ρυθμίζονται οι οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή γενικώς από παρασχεθήσεις πιστώσεις, και οι οφειλές υπέρ τρίτων. Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών κατά την 31/12/17, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ένα πρόστιμο προς το Δήμο, το οποίο πια έχει περάσει στη φορολογική διοίκηση και βεβαιώνεται εκεί, μπαίνει και αυτό. Και οι ειδικότερες οφειλές, συγκεκριμένα μπορούν να μπουν και οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων. Εξαιρούνται οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων. Τώρα, πώς γίνεται η αίτηση εν συντομία? Αφού μπει ο ετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εισάγει τα στοιχεία της επιχείρησης. Στο επόμενο βήμα εισάγει τον κατάλογο όλων των πιστωτών της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία. Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι πλέον έχει επέλθει μεγάλη αυτοματοποίηση σε αυτό το βήμα και έρχονται τα στοιχεία των οφειλών αυτόματα. Έρχονται δηλαδή τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες, από τη φορολογική διοίκηση και από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και μόνο πρέπει να καταχωρήσει τυχόν οφειλές προς πιστωτές με το χέρι ο ετών. Στη συνέχεια, εισάγει την πρόταση της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών βάσει των προβλεπόμενων οικονομικών στοιχείων. Δηλαδή, αφού έχουν μπει αυτόματα όλα τα στοιχεία από τα φορολογικά έντυπα της επιχείρησης, στη συνέχεια είναι αυτό που λέγαμε με την ικανότητα αποπληρωμής. Ο οφειλέτης δηλαδή, ο ίδιος, δηλώνει πόσα χρήματα μένουν μετά από τις υποχρεώσεις για επενδύσεις κλπ. Πόσα χρήματα μένουν και προτείνει για να εξοφλήσει τους πιστωτές του. Εισάγονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης. Μετά εισάγεται ο κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων και περιγράφονται τυχόν βάρη και λοιπές εξασφαλίσεις. Επίσης, σημαντικό στοιχείο το οποίο πολλές φορές υπάρχουν ελλείψεις στις αιτήσεις και χρειάζονται να γυρίσουν πίσω είναι τα στοιχεία του συνοφιλέτη. Η προσοχή εδώ πρέπει να δοθεί ότι πρέπει να μνημονευθούν στην αίτηση οι συνοφιλέτες. Είτε είναι για το σύνολο των οφειλών, είτε είναι για κάποιες οφειλές. Οι συνοφιλέτες είναι, επί παραδείγματι, ομόρυθμοι εταίροι που ευθύνονται για το σύνολο των οφειλών ή και τυχόν εγγυητές στις δανειακές συμβάσεις. Ή οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται στο πλαίσιο με βάση τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου για τα χρέη που δημιουργεί η εταιρεία. Η εισαγωγή δήλωσης για μεταβίβαση ή επιβάρυνση του κάθε περιουσιακού στοιχείου για τα τελευταία 5 έτη. Μετά εισάγονται τα στοιχεία των συνδεδεμένων νομικών προσώπων.
και κατάλογος τυχόν αμοιβόμενων προσώπων από την επιχείρηση, εισάγεται η αξία των ακινήτων και στο τέλος τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που λείπουν, τα οποία θα δούμε στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας, θα δούμε και παρακάτω, δεν χρειάζονται να προσκομιστούν από την πρώτη μέρα της αίτησης, δηλαδή πριν την οριστικοποίηση ή καν ακόμα πριν την πληρότητα, αλλά μπορεί να βεβαιωθεί η πληρότητα, να αρχίσει η αναστολή των καταδιοκτικών μέτρων και κάποια εξ αυτών να προσκομιστούν και στη συνέχεια. Τώρα, στη συνέχεια, εφόσον πατηθεί το κουμπί της οριστικής υποβολής και θεωρηθεί οριστική η αίτηση, στη συνέχεια γίνεται από το σύστημα κατευθείαν τυχαία κλήρωση και διορίζεται συντονιστής, ο οποίος, είπαμε, είναι ένα από τα εμπλεκόμενα, από τα βασικά μέρη της διαδικασίας, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και γενικώς συντονίζει τη διαδικασία. Οι βασικές αρμοδιότητες του συντονιστή είναι η εποπτεία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, διενεργεί έλεγχο πληρότητας της αίτησης, προβαίνει στην αποστολή προσκλήσεων σε πιστωτές και συνοφιλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εξοδικαστικής ρύθμισης, ελέγχει την απαρτία και τα ποσοστά πλειοψηφίας και συντάσσει το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας, είτε κατά τρόπο θετικό εφόσον κλείσει πρόταση, είτε κατά τρόπο αρνητικό εφόσον αποβεί άκαρπη. Αυτός τι κάνει? Με το που διορίζεται με βάση την τυχαία κλήρωση, ειδοποιεί την ΕΚΔΗ για την ανάληψη των καθηκόντων του και ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. Αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει τα έγγραφα που λείπουν εντός 5 ημερών. Πλέον έχουμε δώσει τη δυνατότητα στο συντονιστή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος, να δώσει και περαιτέρω προθεσμία. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα απορριφθεί ποτέ αίτηση γιατί της λείπει ένα δικαιολογητικό. Γιατί αφενός μένει ο πυλώνας αυτός που σας είπα ότι τα δικαιολογητικά πια τα έχουμε βάλει σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν χρειάζονται δηλαδή για την πληρότητα, και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια μπορεί να δώσει και περαιτέρω προθεσμία. Αν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί παρόλα αυτά, εμπρόθεσμα η διαδικασία θα θεωρηθεί περατωθής ως άκαρπη και θα συνταχθεί πρακτικό αποτυχίας. Για τις πλήρεις αιτήσεις εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση, η οποία είναι πιστοποιημένη ηλεκτρονικά από την ΕΚΔΗΧ. Από τη συγκεκριμένη βεβαίωση πληρότητας και την αποστολή της πρόσκλησης προς τους πιστωτές, ξεκινάει αυτό το σημαντικό σημείο του εξοδικαστικού, η αναστολή των καταδιοκτικών μέτρων κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Για πλήρη φάκελο, σε περίπτωση που έχουμε πλήρη φάκελο, κοινοποιείται σε 2 ημέρες απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους πιστωτές, μαζί με πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιος συνοφιλέτης δεν συνυποβάλλει αίτηση, ο συντονιστής ειδοποιεί τον πιστωτή να δηλώσει εντός 5 ημερών, αν συνενεί στην έναρξη της διαδικασίας. Αυτό τι γίνεται? Βάλαμε ένα ακόμα μαξιλαράκι για να μην απορρίπτονται οι αιτήσεις για τυπικές ελλείψεις, δηλαδή την έλλειψη συνοφιλετών, και ελέγχει πια ο συντονιστής αν λείπει κάτι. Αν λείπει κάτι, τον καλεί, έχει τη δυνατότητα να τον προσθέσει στο σύστημα και να τρέξει εκ νέου προθεσμία για να συμπληρώσει αυτή την έλλειψη, δηλαδή να συνυποβάλλει ο συνοφιλέτης. Εάν παρόλα αυτά έχουμε περίπτωση συνοφιλέτη που δεν θέλει να συνυποβάλλει συνειδητά, μετά είναι αυτή η διαδικασία που μόλις σας εξήγησα. Πρέπει να ειδοποιήσει τον πιστωτή να συνενέσει ή όχι στο να συζητηθεί και αυτή η οφειλή. Και βέβαια η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου των Χρηματοδοτικών Φορέων κοινοποιείται στην ΕΚΔΗΧ εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της αίτησης. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι δεν ψάχνει κανείς τα στοιχεία για να αποστείλει την πρόσκληση, είναι όλα ήδη στην πλατφόρμα. Τώρα, εν συντομία, το διάγραμμα ροής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Αφότου γίνανε όλα αυτά τα βήματα που σας είπα και έχουν κληθεί οι πιστωτές, δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής στη διαδικασία. Στη συνέχεια, ο συντονιστής ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Εφόσον έχουμε μεγάλη επιχείρηση, διορίζεται υποχρεωτικά εμπειρογνώμονας, ο οποίος, όπως σας είπα και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και ο γραμματέας, υπάρχει μητρώο εμπειρογνωμόνων εάν πρέπει να επιλέξει το δημόσιο. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του και κάθε μήνα μπαίνουν και άλλοι, δηλαδή θα βγει και συμπληρωματική προκήρυξη τώρα για φυσικά πρόσωπα λογιστές. Οπότε υπάρχει ήδη στημένο το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, όπου από εκεί διορίζεται ο πραγματογνώμονας εφόσον έχει να επιλέξει το δημόσιο. Ο εμπειρογνώμονας, η δουλειά του είναι να υποβάλει έκθεση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης.
υποβάλλονται τυχόν αντιπροτάσεις από τους πιστωτές. Είναι αυτό που σας είπα, ότι αν δουν ότι η πρόταση του οφειλέτη δεν υπακούει στον κανόνα του τι θα λάμβαναν σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης, υποβάλλουν τυχόν αντιπροτάσεις τους.